Σήμερα είναι η Κυριακή μετά την ύμνωση του Τιμίου και του Ποιού Σταυρού. Στο Ευαγγελικό Ανάστημα της ημέρας ακούσαμε ότι όποιος θέλει να γίνει αληθινός μαθητής του Κυρίου, οφείλει να τον ακολουθήσει με απόφαση σταυρικού θανάτου. Ακούγεται σπυρός ο λόγος αυτός του Κυρίου. Παρακάτω όμως ο ίδιος δίνει εξηγήσεις, λέει δηλαδή, τι θα ωφελήσει τον άνθρωπο εάν κερδίσει τον κόσμο όλο, αλλά στο τέλος χάσει την ψυχή του. Καταρχάς να επισημάνουμε ότι στη συγκεκριμένη περικοπή ο Κύριος αναφέρει στην αξία της ψυχής όχι γενικά, αλλά σε προσωπικό επίπεδο. Τι αξία έχει για τον καθένα μας, η ψυχή μας, η σωτηρία της. Για να τονίσει λοιπόν την αξία της, διατυπώνει μια πιθανή υπόθεση. Ας υποθέσουμε, λέει ο Κύριος, ότι ένας άνθρωπος κερδίζει όλο τον κόσμο, δηλαδή όλα τα αγαθά αυτής της ζωής. Όλος ο πλούτος του κόσμου είναι δικός του. Μπορεί να αγοράσει ό,τι θέλει, μπορεί να απολαύσει ό,τι θέλει, μπορεί να ταξιδεύσει όπου θέλει, να πληρώσει όποιον γιατρό και νοσοκομείο θέλει, και όλη η δόξα του κόσμου είναι δική του. Έχει μόνο επιτυχίες και δοξάζεται από όλους. Έχει όλη την εξουσία του κόσμου. Είναι πανίσχυρος και ανίκητος, επιβάλλει παντού την κυριαρχία του. Τα πάντα είναι στα χέρια του. Μα είναι δυνατόν κάτι τέτοιο? Όχι, αλλά ας υποθέσουμε, λέει ο Κύριος, ότι κάποιος το πέτυχε. Κέρδισε όλο τον κόσμο αφενός, αφετέρου όμως έχασε την ψυχή του. Όταν έφυγε από αυτή τη ζωή, δεν πήγε στον Παράδεισο, αλλά στον Άδη. Η ψυχή του κατέληξε στην κόλαση. Ποιο το όφελος όρισε κόσμιας ευτυχία σου. Στο τέλος βγήκε τρελικά ζημιωμένος. Η απώλεια της ψυχής του δεν συμφαρίζεται με όλες μαζί με τις άλλες επιτυχίες και απολαύσεις. Γιατί? Διότι η ψυχή είναι αθάνατη, ενώ όλα τα άλλα είναι πρόσκαιρα, αλλά η αξία της ψυχής φανερώθηκε κατεξοχήν με τον Άρχη για τη σωτηρία της. Ο Υιός του Θεού έγινε άνθρωπος και σταυρώθηκε, έριξε το αίμα του για αυτή. Τη βία ανθρώπου το αίμα Χριστού μας διδάσκει ο Μέγας Βασίλειος. Επομένως, η αξία της ψυχής μας είναι ανεκτήμητη και η σωτηρία της είναι το ασύμπητα πολυτιμότερο αγαθό. Το μόνο όντως αγαθό για το οποίο αξίζει κάθε προσπάθεια και θυσία. Τι λοιπόν πρέπει να κάνουμε? Στην καθημερινή μας ζωή προτείνουμε να κάνουμε οικονομία στα έξοδά μας. Να υποφελούμαστε από τις ποικίλες προσφορές και αντίστροφα λυπούμαστε για τις περικοπές που μας υπάρχουν όπως και όταν μας συμβαίνει κάποια ζημιά στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, στην επιχείρηση, κάτι που είναι λογικό και επόμενο. Για την ψυχή μου όμως δείχνουμε τέτοιο ενδιαφέρον για το αιώνιο κέντρο της και λυπούμαστε για τη ζημιά της ψυχής μας που έχει αιώνιες συνέπειες. Και ποια είναι η ζημιά της, οι αμαρτίες και τα πάθη μας, τα οποία πρέπει να προσπαθούμε να εξαλείψουμε την ηθική μετάνοια. Αγωνιούμε για τα παιδιά μας, προτείνουμε για την υγεία τους, τη διατροφή, τη μόρφωσή τους. Αγωνιούμε όμως για τη σωτηρία της ψυχής τους. Τα πηγαίνουμε στο κατηχητικό, στο πνευματικό. Τους μαθαίνουμε το θέλημα του Θεού. Τα παραπάνω δεν σημαίνουν ότι ως χριστιανοί δεν μπορούμε να απολαμβάνουμε τα επίγεια αγαθά, αλλά ότι είναι ανόητο να επιδιώκουμε την κατάκτησή τους βλέποντας την ψυχή μας ή απλώς παραμελώντας τη σωτηρία της. Ο αληθινός πιστός αγωνίζεται με όλες τις δυνάμεις για να σωθεί και σιγά σιγά όμως οριμάζει πνευματικά. Θέτει σε δεύτερη μοίρα την τόρμη σε κόσμιες απολαύσεις και επιδιώξεις ή και εγκαταλείπει τελείως.
the Lord to second attack all the Anagabis, your appointed God of the Lord. And she is the Samyaji of Piedican, then your Zita against Satiria to the Kirkus. And the Santis of the Kirkus, right in the Lord, the Tatis. And she of Queen of Energies, the Machabis. O Kyrie, give away all the power of the Stavrotu, to appeal the names of Senior Tarsamen. Ό,τι η ψυχή μας αξίζει περισσότερο από όλο τον κόσμο, ας το πιστέψουμε, διότι εκείνος γνωρίζει περισσότερο από κάθε άλλο την αξία της. Εκείνος τη δημιούργησε και εκείνος τα πρόθηκε για τη σωτηρία της. Να μας φωτίσει ο Κύριος, ώστε να συνειδητοποιήσουμε την ανυπολόγιστη αξία της και να αγωνιζόμαστε με όλες μας τις δυνάμεις για τη σωτηρία της. Τότε θα είμαστε αληθινά επιτυχημένοι, αιώνια λυτρωμένοι. Με τον Θεό Θεού.